καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές σας. Όλα καλά. Δόξα τω Θεώ, πολύ καλά. Πώς έγινε αυτό με το cyber, πες μας τέλει. Πώς γίνεται σε screen να του βγει όμως, αυτό δεν το έχουμε χωνέψει ακόμα, να ξέρεις. Όταν το screen δεν είναι έτσι όπως πρέπει να είναι, και όταν ο παίκτης, γιατί το screen είναι μια τακτική του αγώνα και μια τεχνική, η οποία προϋποθέτει το σώμα να είναι ακίνητο, να στηθεί ένα τείχος, αυτό είναι η βασική ουσία. Όταν λοιπόν αυτός που κάνει το screen, τη μια φορά βγάζει το γόνατο, την άλλη φορά βγάζει τον αγκώνα, την άλλη φορά την ώρα που πάει να πέσει πάνω το παίκτης γυρίζει. Ο ίδιος. Και αυτό, όχι μόνο ο ίδιος, διάφοροι και άλλοι παίκτες στον αγώνα που παίζαμε. Και όταν αυτό το γκρινιάζει μια φορά, του λες του διαιτητή ότι τα screen τους δεν είναι screen, σε παρακαλώ πολύ, δώσε ένα-δύο φάουλ να σταματήσει να γίνεται. Όταν λοιπόν ο παίκτης βλέπει ότι μπορεί να κάνει screen όπως θέλει, κάποια στιγμή θα έρθει και μια, δεν μιλάω ούτε για καμία πρόθεση προς Θεού, έτσι, του αθλητή να χτυπήσει κάποιον συναθλητή του μέσα στο γήπεδο, αλλά λέω ότι υπάρχει μια διαδικασία. Τώρα όταν τα γόνατα, τα πόδια, οι αγκώνες, ο κόλος, συγγνώμη που θα το πω έτσι, γυρίζει την ώρα που πάει να περάσει ο παίκτης, όλα αυτά γίνονται σε κίνδυνο. Όταν υπάρχει και μια υψομετρική διαφορά, ένας παίκτης 2-10 σκρινάρει, αν παίκτη 1-90, μπορεί να συμβεί και αυτό. Είναι μια άτυχη στιγμή σαφώς, αλλά είναι μια άτυχη στιγμή που θα μπορείς κάποια στιγμή όσο το δυνατόν να περιορίσεις αυτό που κάνουν συνήθως οι ψηλοί, που ό,τι χώρο τους δίνεις τον καταλαμβάνουν σε αυτό το κομμάτι που λέγεται screen. Όσο τον αφήνεις να κινείται στο screen και να κυνηγάει τον αντίπαλό του, τόσο θα το κάνει. Αν του δώσεις 2-3 φάουλ σε ένα παιχνίδι, θα καταλάβει ότι δεν μπορεί να σκρινάρει έτσι και θα σταματήσει. Λέτε άτυχη... Είναι ένας συνδυασμός λοιπόν άτυχης στιγμής, αλλά και μια παραπάνω από ό,τι πρέπει... Ανεκτικότητα των διαιτητών στα... Ανεκτικότητα των διαιτητών στο πώς κρινάρουν οι ομάδες. Λέτε άτυχη στιγμή για τον ΠΑΟΚ, μια πολύ κακή στιγμή, δηλαδή από τις χειρότερες μερών τραυματισμού του Μαργαρίτη στο ξεκίνημα κτλ. Σαφώς. Είχαμε να διαχειριστούμε πολλούς μήνες, 2-3 μήνες, τον τραυματισμό του Βαγγέλη, που ήταν πολύ σημαντικός παίκτης. Η ομάδα το τελευταίο διάστημα βρήκε ρόλους, βρήκε χημεία, παίζει, ανέβηκαν τα σκόρ της, έκανε πολύ καλές εμφανίσεις τις τελευταίες 10-15 μέρες. Και πάνω που λες ότι ωραία, έχω στρώσει τώρα, πλησιάζουν τα μάτς, τα μεγάλα, όπως είναι η Ευρώπη, όπως είναι το τελική ευθεία στο πρωτάθλημα, βλέπεις ότι ένα από τα βασικά σου κομμάτια μένει εκτός. Μένει εκτός. Για και πρέπει καιρό... και πάλι για μια ακόμη φορά να ψάξεις να δεις τι θα κάνεις. Για πόσο καιρό είστε βέβαιοι για την απουσία που όχι, δεν είμαστε βέβαιοι, απλώς να ξέρετε ότι όταν μια... η διαδικασία του ώμου είναι πολύ ευαίσθητη σε ένα παιχνίδι όπως είναι το μπάσκετ, γιατί είναι περιοχή που δέχεται τεράστια επιβάρυνση, συμμετέχει σχεδόν στο σύνολο των δραστηριοτήτων ενός αθλητή μέσα στο γήπεδο, είτε είναι shoot, είτε είναι rebound, είτε είναι άμυνα, είτε είναι screen, είτε είναι τρέξιμο, είτε οτιδήποτε, είναι ένα σημείο του σώματος το οποίο είναι πάρα πολύ, επιβαρύνεται πάρα πολύ. Αυτό σημαίνει ότι όμως βγήκε από τη θέση του, αυτό σημαίνει ότι έχουν σπάσει κάποιοι σύνδεσμοι, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει, υπάρχουν δύο λύσεις ουσιαστικά, το ένα είναι να πας συντηρητικά με το φόβο βέβαια ότι κάποια στιγμή όμως θα ξαναβγεί, και είναι αυτό που λέμε ότι αν σου βγει μια φορά τότε αποκτάς μια ευπάθεια και μπορεί να σου βγαίνει συνέχεια, και το άλλο να αντιμετωπιστεί χειρουργικά, που δεν είναι ούτε μια τρομερή επέμβαση, ούτε είναι κάτι το... συνηθισμένο στην αθλητή ιατρική, αλλά αυτό θα σημαίνει ότι θα μείνει έξω περίπου 4 με 5 μήνες ο αθλητής. Δηλαδή χάνει φέτος τη χρονιά. Δεν είσαι σε φάση να πάρετε απόφαση ακόμα? Νομίζω ότι όχι ακόμα, θα περιμένουμε λίγο να υποχωρήσει το υγρό που έχει, όπως μας είπε ο γιατρός μας ο κύριος Σαμαράς, θα υποχωρήσει λίγο το υγρό που έχει αυτή τη στιγμή, το μετατραυματικό έτσι, το υγρό που έχει δημιουργήθηκε από τον τραυματισμό. Θα κάνουμε μία ακόμα εξέταση και εκεί θα αποφασίσουμε τι θα κάνουμε. Φυσικά πάντα λόγος αυτό έχει και ο αθλητής, έτσι, γιατί εδώ μιλάμε για ένα πολύ νέο παιδί που έχει όλη την καριέρα του μπροστά και θα πρέπει να σεβαστούμε και τη δικιά του άποψη. Τέλος πάντων, αυτό είναι κάτι το οποίο όμως μας απασχολεί πλέον στο επίπεδο του μελλοντικού του μέλλοντος και όχι αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι τουλάχιστον για ένα μεγάλο διάστημα ο παίκτης δεν θα είναι με την ομάδα, που σημαίνει ότι αυτόματα έχει κινητοποιηθεί η διαδικασία εξεύρεσης αντικαταστήτου.
Έχουμε σε αυτή τη φάση τώρα. Ακριβώς. Υπάρχει περίπτωση να εκμεταλλευτεί ο ΠΑΟΚ το κακό που έτυχε στον παίκτη και στον ίδιο για να ανανεώσει το Σάιμπερτ? Γιατί θυμάμαι εγώ ένα περιστατικό στο ποδόσφαιρο που έναν τραυματισμό τον εκμεταλλεύτηκε για να διατηρήσει έναν παίκτη που ήταν πολύ δύσκολο να μείνει. Πολύ πήρε, κύριε Κόλκα, έχει γίνει ήδη αυτό, να ξέρετε. Ναι, και σε τι φάση είμαστε, δεν ξέρουμε. Κοιτάξτε, εμείς είχαμε κάνει μια πρόταση ανανέωσης στο συγκεκριμένο παίκτη εδώ και αρκετό καιρό. Είμαστε στις συζητήσεις μαζί του και δεν νομίζω ότι αυτό μπορεί να επηρεάσει καθόλου αυτές τις συζητήσεις. Του διαμηνήσαμε και πάλι ότι η πρόταση είναι πάνω στο τραπέζι. Ούτε εμείς ανησυχούμε, ούτε αυτός φαίνεται να ανησυχεί. Αυτό είναι κάτι το οποίο ανεξάρτητα από την πορεία του τραυματισμού του θα δούμε και θα κάνουμε, αλλά υπάρχουν πάντα, πάντα υπάρχει επιθυμία για αυτό το παιδί να μείνει παραπάνω από ένα χρόνο στον ΠΑΟΚ. Ωραία. Τώρα, πόσο επηρεάζει την ομάδα το πρώτο μάτς χωρίς τον Σάιμπερτ? Είναι αυτό το ευρωπαϊκό με έναν αντίπαλο πολύ υψηλού επίπεδου? Είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα ή εντάξει, το αντιμετωπίζετε? Κοιτάξτε, τεχνικά επηρεάζει, γιατί εκτός από αυτή καθ' αυτή την παρουσία του παίκτη και την ικανότητά του να συνδέεται με το αντίπαλο καλάθι από την περιφέρεια, ξέρετε, όταν λείπει ένας παίκτης που τον κυνηγάνε πολύ οι αντίπαλοι και τον Τζόρνταν ήταν σίγουρο ότι θα τον κυνηγήσουν πολύ, όπως τον κυνηγάνε όλοι, δεν τον αφήνουν εύκολα να βγει από τα σκρίνα, να πάρει την μπάλα και να δει το καλάθι. Mm-hmm. Αυτό, όταν λοιπόν λείπει ένας παίκτης τέτοιος, το γήπεδο στενεύει. Mm-hmm. Ενώ όταν ένας παίκτης τέτοιος υπάρχει, το γήπεδο φαρδένει. Όταν υπάρχει ένα μεγαλύτερο γήπεδο, λοιπόν, πολύ πιο άνετα μπορεί να κινηθούν υψηλοί, μπορεί πιο άνετα μπορεί να βρουν drive παίκτες όπως ο Πέινερς ή ο Μακφάντεν, ας πούμε. Όταν λοιπόν λείπουν η πίεση των παικτών προς την πλάγια γραμμή των αμυνωμένων, το γήπεδο στενεύει. Αυτό κάνει πιο δύσκολη τη ζωή όλων. Αυτό είναι που θα μας λείψει σήμερα, αλλά νομίζω ότι τα παιδιά που πραγματικά στεναχωρέθηκαν πολύ για το συμπαίκτη τους, γιατί είναι και ένα παιδί πολύ αγαπητό, καταπληκτικό παιδί, ο Τζόρνταν, νομίζω ότι θα προσπαθήσουμε να βρούμε τις λύσεις από άλλα παιδιά στην περιφέρεια και να δημιουργήσουμε τις συνθήκες εκείνες που χρειάζονται, έτσι ώστε το παιχνίδι μας να μην φύγει πολύ από αυτό που είχαμε προγραμματίσει. Κύριε Ζωνατζίδη, για καταλάβει ο κόσμος, σήμερα ο ΠΑΟΚ παίζει με έναν αντίπαλο που είναι επιπέδου Ρεάλ φέτος? Παίζει με τον αντίπαλο που είναι αυτή τη στιγμή πρώτος στην Ισπανία. Ναι. Στο πιο καλό πρωτάθλημα. Αυτή είναι απόδειξη δηλαδή ότι... Στο πιο καλό πρωτάθλημα, ό,τι και να πούμε τώρα, και δεν μιλάμε για ένα πρωτάθλημα που παίζει πέντε αγωνιστικές. Αυτή τη στιγμή η Τενερίφη έχει παίξει 21 αγώνες στην Ισπανία. Δηλαδή, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ναι, νομίζω ότι είναι κάπου εκεί. Είναι, και είναι πρώτη στην Ισπανία. Δεν υπάρχει κάτι... Είναι μια ομάδα η οποία περίπατο τελείωσε τον πρώτο όμιλο του Basketball Champions League και βρίσκεται αυτή τη στιγμή κάνοντας εξαιρετικές εμφανίσεις. Πρώτη ήταν πριν από λίγες μέρες στο Final 8 του Ισπανικού Κυπέλου. Σε όλες τις επιδόσεις της δηλαδή και σε όλα τα αυτά είναι μια ομάδα η οποία είναι δακτυλοδεικτούμενη στον ευρωπαϊκό χώρο αυτή τη στιγμή για τον τρόπο που παίζει, για την ομαδικότητά της, για τα αποτελέσματα που έχει φέρει, για τον τρόπο που αγωνίζεται. Παίζει ωραίο μπάσκετ, αγαπητό πολύ στον κόσμο. Παίζει μπάσκετ που δεν είναι το ενός αλλά είναι τον 12. Mm-hmm. Έχει πολλά σύν αυτή η ομάδα και σαφώς όλα αυτά την κάνουν μια ομάδα η οποία βρίσκεται στο top επίπεδο αυτή τη στιγμή του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Μάλιστα. Άρα ήταν μάλλον μια κακή κλήρωση που είχε γίνει και τη φέρνει στον δρόμο του ΠΑΟΚ. Ναι, αυτή τη στιγμή η Τενερίφη θεωρείται από τις 2-3 ομάδες που θεωρούνται φαβοροί για την κατάκτηση του τροπαίου. Ναι. Πείτε μας αυτό πάντα βέβαια, θεωρητικός, αυτό πάντα βέβαια χωρίς να φτάσει 7,5 ώρα και να μπούμε να παίξουμε μέσα. Ναι, ναι. Αυτό βέβαια χωρίς να υπολογίζουμε ότι ο ΠΑΟΚ, εμείς είμαστε μια ομάδα που έχει αντιδράσει σε όλα τα παιχνίδια. Πέρυσι κέρδισε ο ΠΑΟΚ τη Βαλένθια. Κέρδισε πέρυσι, κάποια στιγμή στη σεζόν. Σε μάτς, προσέξτε, σε μάτς που ο ΠΑΟΚ ήταν αδιάφορος και η Βαλένθια πέθανε για να προκριθεί. Ο ΠΑΟΚ την απέκλεισε πέρυσι στη Βαλένθια. Mm-hmm. Την πήρε μαζί του, μάλλον, στον αποκλεισμό. Ναι, βέβαια. Κάτι άλλο, πείτε μας. Αυτό ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάμε. Ναι. Και ποιος είναι ο αντίπαλος αυτού του φαβορί, όπως φαίνεται. Γιατί στο μπάσκετ 9 φορές 10 κερδίζει ο καλύτερος. Βεβαίως. Κάτι που μου έκανε μεγάλη εντύπωση και θέλω τη δική σας άποψη. Σάββατο απόγευμα στην τηλεοπτική μετάδοση του ΟΤΕ, όταν μιλούσε ο Μπάνε Πρελεβίτς, mm-hmm. εκθιάζονταν
και από τον Βασίλη του Σκουντή και από τον Μπρέλεβιτς το ότι ο ΠΑΟΚ έχει το δεύτερο πιο χαμηλό budget του Champions League. Δηλαδή αυτό παρουσιάστηκε ως μια μεγάλη επιτυχία για να πούμε στη συνέχεια ότι έκανε την υπέρβαση που έκανε αγωνιστική. Ναι. Είναι τώρα καλό για τον ΠΑΟΚ να έχει το δεύτερο. Δεν είναι να έχει το μεγαλύτερο, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Το ότι ο ΠΑΟΚ έχει το δεύτερο μικρότερο budget στο BCL είναι μια πραγματικότητα. Αυτό δεν είναι κάτι που πρέπει να πανηγυρίζει κανείς. Αντίθετα. Είναι κάτι το οποίο μας λυπεί, μας στεναχωρεί. Κανένας δεν θέλει να έχει ΠΑΟΚ αυτό το budget. Ο ΠΑΟΚ θα ήθελε να έχει πολύ περισσότερα χρήματα. Αυτό είναι από τη μια. Από την άλλη μεριά όμως, παρότι βάζοντας αυτή τη λέξη, ότι παρότι ο ΠΑΟΚ έχει το δεύτερο μικρότερο budget, τα καταφέρνει όχι απλώς καλά, τα καταφέρνει περίφημα να αντιδρά και να αντιμετωπίζει. Όμως αυτό δεν είναι κάτι καινούριο. Νομίζω ότι παρακολουθείτε πάρα πολύ κοντά την ομάδα όλα αυτά τα τελευταία χρόνια και δεν είναι κάτι καινούριο. Βέβαια, το ότι δεν είναι κάτι καινούριο πιθανότατα να έχει γίνει και συνήθεια. Όχι να κούρασε, κουράζει κάποιος ο οποίος θέλει να κουραστεί. Να έχει γίνει, να είναι ένα σύνηθες φαινόμενο και να μην προκαλεί έκπληξη και να μην μπορέσουμε να το αποδίδουμε και την πραγματική του αξία. Και να μην θεωρείτε ότι είναι κάτι special και κάτι που θα πρέπει να το χειροκροτήσουμε ή κάτι που θα πρέπει να το συμπαρασταθούμε στο πιο λίγο. Έτσι. Είναι κάτι το οποίο γίνεται όλα τα τελευταία χρόνια. Κανένας δεν πανηγυρίζει, αντίθετα. Εκτηρούμε την τύχη μας που βρισκόμαστε σε αυτή τη δυνική οικονομική κατάσταση ως ομάδα και δεν μπορούμε να έχουμε ένα budget υπερπολαπλάσιο αυτού που κάνουμε. Απ' την άλλη μεριά βέβαια, το να κλαίμε τη μοίρα μας δεν βοηθάει σε τίποτα. Το να παλεύουμε με αυτά που έχουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό, νομίζω ότι είναι το πιο τίμιο και το πιο σωστό. Τώρα αυτό πώς εκτιμάτε και πώς δεν εκτιμάτε, ή αν εκτιμάτε λίγο ή αν εκτιμάτε πολύ, ή αν έχει γίνει συνήθεια και δεν χρειάζεται να το συζητάμε πολύ, είναι ο καθένας. Βασχετικά για όλους εσάς που είστε στην ομάδα και στην ΚΑΕ, είναι μια μεγάλη επιτυχία και έχετε ακούσει τα μπράβο πολλές φορές. Αλλά δεν μπορεί να είναι και. Δεν είναι θέμα του μπράβο. Δεν είναι θέμα του μπράβο. Γιατί. Και ένα μπράβο καλό είναι κάτι. Φυσικά. Και είμαι αυτής της άποψης πάντα και με όσους συνεργάζομαι προσπαθώ στο δυνατόν περισσότερο να τους μοτιβάρω και να τους ενθαρρύνω με μπράβο, γιατί πολλές φορές είναι πολύ πιο σημαντικό από την οποιαδήποτε άλλη υλική ανταμοιβή. Αυτό που λέμε είναι ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι στον ΠΑΟΚ που είναι πολλά χρόνια που πραγματικά έχουν σαν το έχουν δηλαδή ύψιστο καθήκον της ζωής τους. Θεωρείται η ομάδα να μην επιστρέψει ποτέ στην αγωνιστική μιζέρια, γιατί μπορεί να υπάρχει οικονομική μιζέρια στον ΠΑΟΚ. Αγωνιστική μιζέρια σύμφωνα με τις δυνατότητες δεν υπάρχει. Σίγουρα δεν υπάρχει αγωνιστική ανάσταση και αγωνιστική κατάσταση όπως ήταν παλιά. Αυτό είναι βέβαιο. Αλλά μιζέρια, ποτέ αυτό το τμήμα τα τελευταία χρόνια δεν έχει βγάλει μιζέρια. Παλεύει με νύχια και με δόντια και προσπαθεί στα μέσα του, στις δυνατότητες που έχει, να βγάζει ασπροπρόσωπους τους πάντες. Έτσι. Ένα τελευταίο μήνυμα από φίλο, ο οποίος πάντα εδώ στην εκπομπή σε κάνει πολύ αυστηρή κριτική στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ότι η ΚΑΕ ΠΑΟΚ δίνει τόξα στον Μαρκόπουλο για να πολεμήσει, να σοβαρευτεί για να βρει πόρους και να πάρει καλύτερους παίκτες. Είναι... Αυτή η κριτική μπορεί να γίνει σε κάποιον ο οποίος είναι ιδιοκτήτης, έχει ένα μαγαζί και λέει: βάζω ένα γενικό διευθυντή, ποιος είναι αυτός, είναι ο Τάδη, είναι ο Μαρκόπουλος. Έρχεται ένας άνθρωπος, παίρνει την ομάδα, βάζει τα ωραία του λεφτά, παίρνει την ομάδα και λέει: έλα εδώ Μαρκόπουλε, έλα εδώ τεχνική διευθυντά, έλα εδώ team manager, ελάτε εδώ εσείς ρε παιδιά που είστε μια ομάδα. Στον ΠΑΟΚ λειτουργούμε σαν ομάδα, ποτέ δεν ξεχωρίσαμε τον προπονητή από τους υπόλοιπους, όπως και ο κόσμος δεν πρέπει να ξεχωρίζει τους υπόλοιπους από τον προπονητή. Ναι. Πάντα λειτουργούμε ως ομάδα. Ότι έχουμε λοιπόν να διαχειριστούμε. Οι υπεύθυνοι να βρουν πόρους είναι οι παράγοντες. Όχι ο Μαρκόπουλος. Ακριβώς. Φυσικά. Οι υπεύθυνοι λοιπόν που βρίσκουν τους πόρους του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι άνθρωποι επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν πάρει την ομάδα και έχουν επενδύσει χρήματα σε αυτά και δίνουν από την τσέπη τους τα λεφτά. Τα λεφτά αυτά βρίσκονται με αίμα και ευρώ-ευρώ μαζεύονται για να γίνει μια ομάδα η οποία είναι πάντα υπερπολαπλάσιας αξίας αυτής που ξοδεύεται. Άρα λοιπόν, σαφώς και θα θέλαμε να έχουμε μεγαλύτερο
Το είπα από την αρχή ότι θα θέλαμε να έχουμε μεγαλύτερο budget. Επίσης, να τονίσω σε όποιον λέει τέτοια ωραία πράγματα, γιατί ακούω πολλές φορές μια κριτική. Δεν με πειράζει να για το πω και αυστηρή. Για να απαντήσετε. Μπράβο, μπράβο. Και αυστηρή κριτική ότι η ΚΑΕ ΠΑΟΚ τα τελευταία 6 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, έχουν γίνει 4 προσκλήσεις αυξήσεις με το ηχού κεφαλαίου. Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ δεν είναι στην τσέπη κανενός να έρθει να διαπραγματευτεί, να πουληθεί. Γιατί ακούω κατά καιρούς διάφορους επίδοξους που λένε «Μα γιατί δεν τη δώσανε την ομάδα εκεί, δεν την έδωσε ο ΤΑΔΕ εκεί, δεν ήθελε να μπει εκείνος και δεν ήρθε κανείς». Ναι. Να ενημερώσω λοιπόν ότι όταν γίνεται μια αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, εγώ που είμαι ο Τέλης ο Ζουνατσίδης και έχω τα λεφτά στη τσέπη, εμφανίζομαι, καταθέτω τα λεφτά αυτά και παίρνω την ομάδα. Αν λοιπόν, υπάρχει και απάντηση σε αυτό, υπάρχει απάντηση αυτό βέβαια. Ναι, την έχω ακούσει από πολλούς. Τι θα πάρει και τι συμβαίνει με τον Ιβάν Σαββίδη και πόσα χρωστάει και αν υπάρχει χρέος και αν υπάρχει δέσμευση. Είναι και εκεί κάποια ερωτηματικά. Εάν κάποιος θέλει, επειδή η ΚΑΕ αυτή να το ψάξει. Έχει, ναι. Ναι, όχι, τι να ψάξει, την ΚΑΕ του, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι ίσως το πιο ψαγμένο αθλητικό σωματείο στην Ελλάδα. Έτσι, τα τελευταία 6-7 χρόνια, πόσες φορές έχουν έρθει οι ορκωτοί λογιστές να κάνουν ελέγχους στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ, είτε κινούμενοι εκ των έσω, δηλαδή εμείς ζητήσαμε να κάνουν τον έλεγχο αυτό για να χρησιμοποιηθεί στην εφορία, σε οπουδήποτε κτλ. Είτε κάποιος ο οποίος ήθελε να ελέγξει την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, είναι ανά πάση στιγμή, πρώτα απ' όλα είναι μια εταιρεία η οποία έχει κάποιες υποχρεώσεις, δεν είναι ούτε πτωχευμένη ούτε τίποτα και είναι πολύ εύκολο κάποιοι να βρουν τι ακριβώς έχει γίνει και ποια ακριβώς είναι η κατάσταση. Είναι το πιο εύκολο πράγμα του κόσμου. Αν κάποιος θέλει να δει πραγματικά τι ακριβώς τι συμβαίνει στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ, μπαίνει μέσα και βλέπει. Έτσι. Αλλά θέλω να πω ότι είναι ωραίο να λέμε ότι να ασκούμε κριτική και να λέμε ότι αχ, γιατί δίνουμε στον προπονητή φυσικά. Επίσης, να πω ότι αυτή τη στιγμή εξακολουθώ να το φωνάζω και να το λέω, εμείς με τον προπονητή μας λειτουργούμε σε ομάδα. Τον τιμάμε όλα αυτά τα χρόνια και μας τιμάει όλα αυτά τα χρόνια. Και πραγματικά είναι πολύ δυσδιάκριτο να πεις ότι εσύ είσαι διοικητικός και εγώ είμαι του τεχνικού staff σε αυτή την ομάδα πλέον. Γιατί παλεύουμε οι ίδιοι, ξέρουμε πολύ καλά τι είναι η ομάδα, ξέρουμε πολύ καλά τι ευχαριστιόμαστε όλοι και τι απολαμβάνουμε σε αυτή την ομάδα. Σίγουρα δεν είναι ότι κερδίζουμε πολλά χρήματα, ούτε ο ίδιος απολαμβάνει αυτό. Απολαμβάνει όμως άλλα πράγματα, όπως και τα απολαμβάνουμε όλοι αυτά τα πράγματα. Ξεφύγαμε λίγο, σήμερα είναι και η μέρα αγώνα, αλλά πάντα εντάξει, είναι χρήσιμο. Πάντα είναι χρήσιμο να δίνετε απάντηση. Εντάξει. Είναι ερωτήσεις που γίνονται συχνά. Η αγάπη, πυκνά. Είπα, είναι μεγάλη. Η ομάδα έχει φτάσει σε ένα σημείο που πραγματικά νομίζω μακρύτερα από ό,τι πολλοί θα περιμέναν. Οι περισσότεροι, μάλλον, θα περιμέναν. Με πολύ χαρά όμως, να ξέρετε, βλέπω ότι και από πλευράς ευρωπαϊκών θεσμών τους ανθρώπους του BCL είναι ενθουσιασμένοι για αυτό που γίνεται στον ΠΑΟΚ. Τους αρέσει πάρα πολύ ότι η ομάδα καταφέρει να προχωρήσει, την αγαπάνε την ομάδα, τη σέβονται την ομάδα, η ομάδα έχει πολύ μεγάλο σεβασμό. Μακάρι λοιπόν όλοι να βοηθήσουμε, να μπορέσουμε να έχουμε περισσότερα μέσα, γιατί νομίζω ότι μόνο τα μέσα λείπουν από αυτή την ομάδα. Σωστά. Για να πάει ψηλότερα, τίποτα παραπάνω. Καλή επιτυχία στο σημερινό παιχνίδι. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.